από τις 8 που έχω ξυπνήσει Βασίλη Καβαδία σήμερα για να εργαστώ πρωινή Σκοπιά στο Λαμπαουτάρης, όπου είχαμε και ένα τεχνικό πρόβλημα το πριν, αλλά λύθηκε, εντάξει, γιατί στέλνατε και μηνύματα και ρωτούσατε. Και ενώ έχω πιει δηλαδή μια, νομίζω, ικανοποιητική ποσότητα καφέ, δηλαδή έναν διπλό ελληνικό κυμπάρικο που πίνω πάντα το πρωί, ήπια και ένα φρέντο πιο μετά. Εντάξει, εγώ βέβαια από τον τρίτο καφέ και μετά λειτουργώ πολύ καλά, αλλά εντάξει, και με δύο είναι μια νορμάλ ποσότητα που βάζεις μέσα στον οργανισμό σου. Διακατέχομαι όλη την ημέρα από μια υπνηλία, θα έλεγα. Εντάξει. Και εσείς που ακούτε, μην χασμουργηθείτε. Εντάξει, θα δυναμώσω, θα ανεβεί η ένταση στην συνέχεια της εκπομπής. Αλλά επικρατεί έτσι μια... έχει... πώς να το πω, έχει κυριαρχήσει μέσα μου, να το θέσω ότι νιώθω καταβιβλημένος. Αλλά γενικότερα η καλύτερη λέξη, νομίζω, είναι η υπνηλία. Λοιπόν, γι' αυτό σήμερα πρέπει να βάλετε πλάτη, από τη στιγμή που λείπει και ο συνάδελφος Νίκος Μοσχοβίτης, τον οποίο θα τον έχουμε βέβαια μετά τις 11. Με αυτό το μπάσκετ που έχει μπλέξει. Αν αποκλειστεί πάλι, τελειώνουμε. Λοιπόν, θα ανοίξω τις γραμμές από τώρα, να ξέρετε. Μέχρι τις 12, όποιος θέλει παίρνει. Είναι Αργιανός, είναι Παοκτσής, είναι Ηρακλειδέας, είναι Απολωνιστής, είναι Ρεάλ Μαδρίτης και θέλει να πει τον πόνο του για τον Λοπετέγκη και ότι δεν βρίσκουν προπονητή. Άμα θέλετε, μέχρι τις 12 γραμμές είναι ανοιχτές. Μόνο εκεί πέρα 10.30 με 11 δεν θα τις ανοίξουμε και λίγο εκεί πέρα μετά τις 11.15. Γιατί έχουμε και τα ρεπορταζιακά μας, έτσι να αναφέρουμε. Αλλά μέχρι τις 10.30 σε πρώτη φάση ανοίγω και τις γραμμές 2-31-0-287 και 3-8. Ό,τι θέλετε να το συζητήσουμε και να βάλετε πλάτη στον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος σήμερα δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση, είναι αλήθεια. Και ήταν και κακό το timing, γιατί και ο συνάδελφος απουσιάζει στην Park Sports Arena, εκεί που νίκησε με το ζόρι. Είναι αλήθεια, αλλά νίκησε. Και ο Park πέτυχε την πρώτη του νίκη στο Basketball Champions League. Παρέα, θα πάμε μέχρι και τις 12. Είναι ο Μπαλαντέρ, κυρίες και κύριοι. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, μπήκα και λίγο με μονόλογο. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, μόνος του σήμερα. Ο συνάδελφος έχει υποχρεώσεις και τις σεβόμαστε, εννοείται, φυσικά. Εντάξει, αδελφός μας είναι, με τον Νίκο. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, θα τον ακούσουμε μετά. Βασίλης Καβαδίας. Ένας άνθρωπος με τον οποίο στον ένα χρόνο που συνεργαζόμαστε πολύ έτσι κοντινή απόσταση, θα έλεγα. Μόνο με ένα τζάμι να μας χωρίζει. Έχουμε έρθει πολύ κοντά και έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση επαγγελματική, πάντα, για να μην παρεξηγήσετε, έτσι, για να μην παρεξηγούμε εγώ βασικά. Μην παρεξηγήσετε εσείς. Λοιπόν, δεν μου δίνει σημασία βέβαια ο Βασίλης, αλλά δεν πειράζει, ξέρω ότι κατά βάθος με ακούει. Τι θέλουν τα αποτελέσματα? Όλοι οι κουμαριτζίδες σε αυτήν την εκπομπή ακούνε. Να μας πει αποτελέσματα θέλει. Όχι, μην πεις, θα τα πω όλα μαζί. Λοιπόν, μην παίρνεις τώρα τον Βασίλη και τον ταλαιπωρείς, γιατί το βλέπω και αυτό. Αυτό το σουφλέ έπεσε λίγο βαρύ. Λοιπόν, Κρου Μάνσφιλ, Βασίλη Καβαδία, η δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, 0-1 στο 28. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, Μπάρτον Νότιγχαμ Φόρεστ, 0-0. Μπόρνμουθ Νόριτς, 0-0. Λοιπόν, Κύπελο, Αυστρία, ημίχρονο, Αύστρια, Βιέννης, Team Βιέννης, 2-1. Στο Βέλγιο, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, Μουσκρόν Γάνδι, 1-0. Μπριζ Οστάνδη 2-0, 3-0. Μόλις τώρα γκολ για την Μπριζ στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου. Και ημίχρονο Σαρλερουά Σεντρούιτεν 0-0. Αυτά όσον αφορά το Βέλγιο. Στο League Cup της Γαλλίας, ο 12, Στρασβούργο Λίλ 0-0. Στη Γαλλία. Έχουμε γκολ στη Σκωτία για την Dunfermline με την Ιβερνές 1-2, φιλοξενούμε παίρνει το προβάδισμα. Queen of South, Morton 0-0. Falkirk, Ross County 1-0. Ayr, αν το διαβάζω σωστά, Aloha 0-0. Δεν είπαμε και τα αποτελέσματα, ρε φίλε. Είπαμε. Και το τρίτο γκολ της Breeze είπαμε. Και το δεύτερο γκολ της Dunfermline είπαμε. Και θα ενημερώνουμε μέχρι τις 12. Και εσείς, φίλοι κουμαρτζίδες της εκπομπής, είστε πολλοί. Κάποτε ήμασταν και εμείς κουμαρτζίδες, Βασίλη Καβαδία. Αλλά εντάξει, όταν άρχισε ο Κουβάς να πηγαίνει σύννεφο. Καλά, τώρα μην φανταστείς για τίποτα τετραψήφια, ας πούμε. Ούτε καν τριψήφιο, εντάξει.
Ναι, πήγαινα, εντάξει. Έχω, κοίτα, υπήρξαν φορές που είχα κερδίσει κιόλα στο στοίχημα. Εντάξει, δεν λέω κάτι με. Συνολικά, φίλε, δεν κερδίζει κανένας. Συνολικά δεν κερδίζει κανένας. Εντάξει. Αλλά με κάτι Β' Γαλλίας τώρα, 12 παρά το βράδυ, Παρασκευές εκεί πέρα. Έχουμε κάνει ωραία πανηγύρια. Που είχα πιάσει ένα ωραίο τριψήφιο, ρε φίλε. Πω, πολύ δυνατό. Το high score μου στο στοίχημα σε λεφτά που έχω βγάλει είναι 170 ευρώ. Έπαιζα πολύ τέτοιο. Έπαιζα 1, 2, 3, 5 ευρώ, ας πούμε. Δεν έπαιζα παραπάνω. Πιο πολύ ήταν για τη χαρά του σπορ, για τη χαρά του αθλήματος. Η ενασχόλησή μου. Εντάξει. Μπορεί να σκέφτομαι να το ξαναξεκινήσω. Μπας και αποκτήσουμε κανένα ακόμα έσοδο. γιατί οι εποχές είναι, Βασίλη Καβαδί, απαιτητικές. Εντάξει. Δεν είναι. Δηλαδή τώρα εμείς τρεις δουλειές κάνουμε και πάλι θέλουμε κι άλλα. Δεν κατάσταση αυτή, ρε φίλε. Υπάρχουν έξοδα. Υποχρεώσεις. Και μόνο το αυτοκίνητο, ρε φίλε, τι νομίζεις. Λέει το αυτοκίνητο, άλλος λέει πάρα αυτοκίνητο, να οδηγάω. Εγώ παραδέχομαι τον Γκόλκα που είναι ωραίος και δεν έχει αυτοκίνητο, ρε φίλε. Δεν έχει βάλει στο κεφάλι του ένα πολύ μεγάλο πονοκέφαλο. Και όσοι άνθρωποι δεν οδηγούν, έτσι, μπορεί να είναι βολικό, να είναι χρήσιμο, αλλά μία θα σου έρθει η ασφάλεια, μία θα σου έρθουν τα τέλη, μία θα σου έρθει το σέρβις, το μικρό το σέρβις, την άλλη θα σου έρθει το μεγάλο το σέρβις. Δεν κατάσταση αυτή, ρε φίλε. Τον άλλο μήνα έχουμε να βάλουμε λάστιγα, δηλαδή για το Θεό. Έχουμε και τα λάστιγα να βάλουμε. Λοιπόν, χαλάρα θα πάει η εκπομπή, όπως καταλάβατε, ήρεμα και ήσυχα. Γκόλ για τη Μουσκρόν 2-0 τη Γάνδη. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ μετά από τη νίκη του Παναθηναϊκού και, και αυτό το αίτητο το οποίο τρέχει η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου στο φετινό πρωτάθλημα. Θα μιλήσουμε για τον Άρη, μιας και δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε πολύ χθες και με το Λαμπαουτάρι δεν είχαμε και Μπαλαντέρ, για την επόμενη μέρα μετά το βαρύ 4-0 από την ΑΕΚ και το τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα και στο αυριανό παιχνίδι, γιατί αύριο υπάρχει μάτς για τον Άρη, μάτς Κυπέλλου, και τι περιμένουμε κόντρα στον Αίτο Σπάτων και κυρίως τι περιμένουμε στο μάτς με τον Ολυμπιακό, γιατί μπορεί να προηγείται αυτό το μάτς Κυπέλλου αύριο με ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, αλλά το παιχνίδι της εβδομάδας και αυτό το οποίο σκέφτονται όλοι είναι φυσικά το μάτς με τον Ολυμπιακό, το τρίτο διαδοχικό ντέρμπι για τους κιτρινόμαυρους, που πλέον η ανάγκη για τη νίκη είναι πολύ μεγάλη στο στρατόπεδο του Άρη. Για δώσε λίγο μουσική, Βασίλη. Κάτι πρασοπιτάκια κάτω από το φούρνο που πήγες και εσύ νωρίτερα. Ωραία ήταν, αλλά ήταν λίγο το πράσο, δεν ξέρω. Κάτι δεν μου πήγε καλά. Ωραίο το πράσο, ρε φίλε, γιατί. Γενικότερα είμαι λάτρης τέτοιων, έτσι. Πρασόπιτα, καλά, η τυρόπιτα και η σπανακόπιτα είναι πολύ mainstream. Εντάξει, δεν είναι, δηλαδή, πλέον. Ναι, εγώ, ναι. Λέω τον Καβαδία, σπανακόπιτα και τυρόπιτα είναι πολύ mainstream, μου λέει. Είσαι λέει, πιο underground τύπος. Ναι, στις πίτες ψάχνουμε λίγο να είμαι πιο underground. Κολοκυθόπιτα δηλαδή, ας πούμε. Κυμαδόπιτα. Ή κάποιοι που τη λένε την κυμαδόπιτα λένε κρεατόπιτα και εκνευρίζομαι. Είναι κυμαδόπιτα, δεν είναι κρεατόπιτα. Εντάξει, είναι κυμαδόπιτα, ξεκάθαρα πράγματα. Τι άλλες, έτσι, έχει περίεργες. Μια περίεργα, μια φορά πολύ δυνατή, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά της. Είναι καλό να ψάχνεις, εντάξει. Δεν σου λέω δεν τρώω σπανάκι και τέτοια. Εντάξει, η τυρόπιτα. Αλλά, okay. Βέβαια, εμείς με τη σπανακόπιτα έχουμε και ένα αρνητικό, εντάξει. Γιατί υπάρχει άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος είναι αλλεργικός στο σπανάκι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Καλή χρυσή κοπέλα, ρε φίλε, αλλά μου λέει είμαι αλλεργική στο σπανάκι. Κακό αυτό. Μια φορά πάει σπανακόπιτα και τη μίλησε από τα δύο μέτρα και λέει Με πλησιάζει. Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν. 0-2 η Mansfield στο 35 την Crew. Λοιπόν, στο στοίχημα. Είπαμε, θα σας ενημερώνουμε. Κανονικά, τα πάντα όλα. Είπαμε νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ με φοβερή ανατροπή κέρδισε την Αντέρ
Ναι, 83-82 στην Power Sports Arena. Παιχνίδι για το οποίο ενημερωθήκατε και για την εξέλιξη των τελευταίων λεπτών, ειδικά από τον Νίκο Μοσχοβίτη, ο οποίος θα μας τα πει στη συνέχεια. Αύριο έχει παιχνίδι κυπέλλου και ο Ηρακλής. Έτσι. Δεν έχει μόνο ο Άρης. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πέσει 5 και 4. Ίδια ώρα δηλαδή με το μάτς στο Βικελίδης, που δέχεται τον Ατρόμητο για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του κυπέλλου Ελλάδος. Με την Λάρισα σήμερα να κερδίζει 3-0 σβηστά τον Ηρόδοτο, με Κενάν Μπαργκάν να θυμίζει κάτι από την παλιά του Έγλη, ο πρώην παίχτης του Άρη, με 2 γκολ για τη Λάρισα. Ένα σωστό παιχνίδι του Ηρόδοτου, δεν πολύ έστρεφε ιδιαίτερα η αλήθεια. Ειδικά στο δεύτερο γκολ του Μπαργκάν. Εν τω μεταξύ, μιας που είπαμε και το κύπελο, ρε φίλε. Για να δούμε τι άλλα αποτελέσματα είχαμε στο κύπελο Ελλάδος. Γκολ για την Augsburg στο κύπελο της Γερμανίας, 1-1 τη Mainz. Heidenheim Sandhausen 2-0. Βέχεν Αμβούργο 0-1. Ρόντνιγκχάουζεν Μπάγερ Μονάχου 0-2. Σβηστά. Η ομάδα του Νίκο Κόβατς. Μπόρνμουθ Νόριτς 1-0 γκολ για τους γηπεδούχους στο 38 λεπτό. Λοιπόν, για να δούμε στα τελικά του κυπέλου τι είχαμε σήμερα κιόλας, μιας και έκανα αναφορά στο κυπέλο. Όφη νίκη Βόλου 3-0 με χατρίκ του Χρήστο Αραβίδη. Λάρισα Ρόδος 4-1, όχι 3-0, παραφυλοφόρος Παπαδόπουλος. Το είχα αφήσει στο 3-0. Παράληψη δική μου, με συγχωρείτε. Λοιπόν, 4-1 νίκη για τους Θεσσαλούς. Λεβαδιακός Άρη Σαββάτου 4-0. Πολύ τεσσάρα πίσω σήμερα. Λοιπόν, και Λαμία Βόλος 1-1. Γκέλα για την ομάδα του Μάκη Χάβου, ο οποίος προηγήθηκε με τον Καραμάνο και ισοφάρισε ο Άλμπερτ Ρούσος για τον Βόλο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το στοίχημα σε μια μέρα γενικότερα, η οποία κινήθηκε αρκετά ήσυχα, θα έλεγα. Όσον αφορά την επικαιρότητα, είχαμε παιχνίδι βέβαια, αλλά δεν είχαμε τίποτα άλλο. Ηρεμία γενικότερα στην Θεσσαλονίκη. Άρχισαν να πέφτουν λίγο οι τόνοι μετά την νίκη του Πάκου του Παναθηναϊκού. Γίνεται έτσι και μια προσπάθεια να σύνταξει στον Άρη μετά από τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής είναι σε καλή κατάσταση, ξεκίνησε και νικηφόρα την πρεμιέρα του στη φετινή Football League, εκεί όπου είχαμε το απίστευτο 7-0 στην πρεμιέρα του φούτου της Football League Βασίλη Καβαδία. 7-0 λέει, νίκησε ο Βόλος, λέει τον Καραϊσκάκη. 7-0 λέει. Δεν θέλω να αφήσω τίποτα τώρα να εννοηθεί ότι μπορεί να πει και κάτι άλλο. Εντάξει. Άλλωστε η Football League δεν φημίζεται για τέτοια πράγματα. Εντάξει, ξεκάθαρα. Λοιπόν, ήτανε μοιρασμένα τα συναισθήματα αυτές τις μέρες μεταξύ των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Με τον Άρη να είναι και ο μεγάλος χαμένος μετά από αυτό το 4-0. Ένα 4-0 βέβαια, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί και καλό για τον Άρη. Θα τα πούμε και πιο μετά βέβαια και πιο αναλυτικά και για το τι άφησε και ποια είναι η επόμενη μέρα αυτής της βαριάς ήταν στο ΆΚΑ. Τι περιμένουμε αύριο στο παιχνίδι με τον Αήτο Σπάτων, γιατί θα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές από τον Πάκο Ερέρα, ο οποίος νομίζω ότι περισσότερο έχει στο μυαλό του Τωμάς Κυριακής παρά το αυριανό. Απλά η λεπτομέρεια με το αυριανό είναι ότι ο Άρης πρέπει να προσέξει και λίγο, γιατί είναι πολύ χαμηλότερη δυναμικότητα ο αντίπαλος, θα γίνει μεγάλο rotation, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο αν η ομάδα το πάρει θα βρεθεί με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση του κυπέλου και δεν θα ήταν καλό να ρισκάρει και να βλέπει προκρίσεις να παίζονται την τελευταία αγωνιστική με τον Εργοτέλη, γιατί η θεσμός του κυπέλου είναι και ένας θεσμός ο οποίος ενδιαφέρει πολύ τον Άρη την φετινή σεζόν και καλό θα είναι να τελειώνει από αύριο με την υπόθεση πρόκριση. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής Στοίχημαν και στοίχημαν.gr. Μην το ξεχνάτε, γιατί το ποδόσφαιρο και τα αθλητικά γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Το ίδιο και το customer service του στοίχημαν.gr, το οποίο βρίσκεται δίπλα σας 24 ώρες, το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, με email, Viber και live chat 24/7. Έτσι. Σε κάποιες προχωρήσεις links μπορούμε να το κατάλαβαν αυτό που είπε ο Βασίλη. Αλλά πάλι τους αγαπάμε και τους στηρίζουμε. Για όλα τα μέλη και μη για άμεση και ολοκληρωμένη επικοινωνία, κατεβάζετε πολύ απλά την εφαρμογή του στοίχημα στο κινητό σας και από τον υπολογιστή, μα θέλετε, από το κινητό. Το έχετε μαζί παντού έτσι κι αλλιώς.
Λοιπόν, βρίσκεται ό,τι θέλετε, παίζετε ό,τι θέλετε και πάτε και ταμείο. Καλές μου φίλες και καλοί μου φίλοι. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι μετά από ένα ωραίο και χαλαρό πρώτο 20 λεπτό στην εκπομπή. Όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε λίγο το φάκελο των ρεπορτάζ, θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε για Άρη, θα μιλήσουμε για μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος πέτυχε την πρώτη του νίκη σήμερα στο Basketball Champions League. Άμα έχετε όρεξη, θα ανοίξουμε και μετά λίγο τις γραμμές και με μπόλικο στοίχημα φυσικά. Πάμε στο πρώτο break, Βασίλη μου, και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Λίπερο, 107,4 Μπαλαντέρ. 10:41 δείχνει το ρολόι, μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας. Συνρύθμιση του ήχου, FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 5-45-26 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Θα έχουμε συνέχεια τον συνάδελφο ο οποίος απουσιάζει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Πάμε να ανοίξουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ, ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε και παιχνίδι κιόλας χθες με τον Παναθηναϊκό. Η επόμενη μέρα στο Δικέφαλο, μετά από την νέα νίκη αυτή τη φορά κόντρα στο Τριφύλι. Αγάπη Γαβριλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Δεν θα πω για το μπάσκετ, θα αφήσω τον Μεσκοβίτη να τα πει. Ναι, θα έχουμε τον Νίκο συνέχεια της εκπομπής. Γιατί ήταν σπουδαίο παιχνίδι. Οπότε θα αφήσουμε αυτά στην άκρη και πάμε στα ποδοσφαιρικά εμείς. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Όπως λες και εσύ, Νίκο Παπαδόπουλε, αυτό το κλισέ, η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, ο απόϊχος. Υπάρχουν πολλά που μπορείς να πεις. Ο απόϊχος του τέρμι. Γυρίζει σελίδα. Όχι, αυτό... Στροφή στον ατρόμητο, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό είναι πάντα από τη μεθεπόμενη μέρα του ενός παιχνιδιού. Δηλαδή από αύριο θα το βάλεις, ας πούμε. Στροφή σε ατρόμητο. Και τώρα από ο ατρόμητος. Σήμερα το βάζεις. Σήμερα είναι το πάντα μετά τα παιχνίδια, είναι το χαλάρωμα και από αύριο ανεβαίνουν πάλι οι ρυθμοί. Όχι, από σήμερα το φάζεις, γιατί δεν έχεις τώρα μια εβδομάδα μπροστά σου, έχεις τρεις μέρες. Ναι, αλλά πάντα η επόμενη. Πρόσεξε. Πάντα όμως η επόμενη προπόνηση ενός παιχνιδιού έχει χαλάρωμα. Ναι, Νίκο, και κανονική το ξέρω, προπόνηση για κάποιους. Αυτό σου λέω. Από αύριο ανεβαίνουν πάλι οι ρυθμοί, ο ατρόμητος, το μάτς του Περιστερίου, να συνεχιστεί το αίτητο. Δεν υπάρχει χρόνος, Νίκο, δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Κύπελλο ΠΑΟΚ δεν παίζει αυτή την εβδομάδα. Γιατί έπαιξε χθες με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm, ναι, και... Το παιχνίδι με τον Εργοτέλη ήταν να γίνει αύριο. Mm-hmm. Οπότε πήγε στις 14 Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Μέσα στη διακοπή για το Nations League, τη νέα διακοπή. Αυτό το πράγμα το Nations League δηλαδή. Και είναι και πολύ κοντά η διακοπή, δηλαδή έρχεται πολύ γρήγορα. Ακόμα δεν επιστρέψαν οι προηγούμενοι. Ναι. Και σε δύο αγωνιστικές πάλι. Ναι. Νομίζω 11 Σεπτέμβρη λέω. 11 Νοέμβρη είναι τα τελευταία παιχνίδια. 11-12. Ναι, 11-12 και μετά πάλι διακοπή. Και το ωραίο είναι ότι πλέον έτσι όπως το έχουν διαμορφώσει, δεν ασχολείται άνθρωπος. Και ποιος ασχοληθεί? Εδώ είχαμε βγάλει τον Μπέλκα στην εκπομπή στο Pod 24 και στον αέρα μας είπε ότι προσπαθεί και αυτός ακόμα να καταλάβει τι είναι. Εδώ ώρα η προηγούμενη διακοπή με τον Μοσχοβίτη ένα βράδυ στην εκπομπή παίζαν Βοσκόπουλο 2 ώρες. Δηλαδή δεν. Νίκο, μιλάμε ότι οι ίδιοι υποσχεστές δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο παίζουν σε αυτή τη φάση. Αυτές οι τρομερές καινοτομίες. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Πάμε στα του ΠΑΟΚ. Ναι, πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ. Θες να ξεκινήσουμε τα χθεσινά? Ένα μικρό σχόλιο για τα χθεσινά και μετά πάμε στη σημερινά. Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση αυτό που κρατάει είναι σίγουρα οι τρεις βαθμοί. Πέρασε και πάλι μόνος πρώτος στην κορυφή. Από εκεί και πέρα η πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός. Στο πρώτο μέρος ο Παναθηναϊκός στάθηκε καλά τακτικά. Αλλά μετά, στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ ήταν πραγματικά καταιγιστικός. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στον... στον Παναθηναϊκό. Νίκο, θέλεις να συνεχίσουμε τη συζήτηση νορμάλ? Γιατί, τι έκανα? Όχι, βλέπω κάτι συμβαίνει στο chat που έχουμε. Δεν μπορώ να την καταλάβω, Βασίλη, τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αγάπη, μπορείς να συνεχίσεις λίγο με το ρεπορτάζ, λοιπόν, παρακαλώ, ευχαριστώ. Ο ΠΑΟΚ είχε πολύ καλή εικόνα γενικότερα στο παιχνίδι, είχε πολλούς παίκτες σε καλή ημέρα, μετά από καιρό είχε πάρα πολύ καλό Μάτος, είχε πάρα πολύ καλό Βιερίνια, είχε ένα Βέρμπλουμ ο οποίος πραγματικά νομίζω έδωσε μια γεύση από την εικόνα που είχε στη Ρωσία και το τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Πάρα πολύ καλός, κυρίως ανασταλτικά.
δεν περιμένουμε από τον Βέρμπλουμ να κάνει πάρα πολλά πράγματα επιθετικά, όπως ο Μαουρίσιο. Δεν είναι τέτοιο στυλ παίκτη, δεν θα προωθήσει πολλές φορές το παιχνίδι, αλλά αμυντικά νομίζω ότι ήταν αλάνθαστος και ήρεμος, πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ θετικός. Νομίζω χαμόγελα προκάλεσε και ο Κάνιος φυσικά δίπλα του. Ήταν πολύ καλά και έδεσαν μαζί. Νομίζω γενικότερα η ομάδα έδειξε ότι άφησε πίσω το κακό βράδυ με τη Βίντι. Ίσως και να τους ξύπνησε λίγο η ήττα από την Βίντι και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, γιατί μιλάμε για μια πολύ κακή εμφάνιση την περασμένη Πέμπτη. Νομίζω ότι έβγαλαν όλη αντίδραση. Σίγουρα είχαν πάρει κάποιες ανάσες, γιατί η ομάδα είχε παίξει την Πέμπτη το βράδυ και το παιχνίδι έγινε χθες, οπότε είχε μια επιπλέον μέρα ξεκούραση σε σχέση με την αρχή που ήταν να παίξει Κυριακή. Και φάνηκε αυτό, γιατί πραγματικά οι παίκτες έβγαλαν φρεσκάδα και καθαρό μυαλό και έδειξαν από το ξεκίνημα ότι δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη. Είναι αυτό που λέγαμε και το πρωί, όσο και αν περνούσε η ώρα, όσο και αν δεν έμπαινε τον γκολ στο πρωτημήχρονο, δεν ανησυχούσαμε πάρα πολύ στην Τούμπα ότι μπορεί να παγώσει ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή το παιχνίδι πήγαινε κατευθείαν στη νίκη. Ήρθε τον γκολ του Πρίγεβιτς, ο Πρίγεβιτς ο οποίος δεν συγχωρεί σε καμία περίπτωση. Δύο ασίστ Ζαμπά, ο οποίος δεν βγήκε πολύ καλά, αλλά μετά ανέβηκε κι αυτός. Και μετά ο Λιμιός στην πρώτη επαφή, ουσιαστικά μετά την είσοδο του στο παιχνίδι, έκανε το 2-0, κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός και λίγο πιο τυχερός, γιατί ο Διούδης, ας πούμε, βγάζει μια κεφαλιά του πρίγκιπα, δεν ξέρω αν το είδες, αν την είδες την κεφαλιά. Όχι. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι... Βάλε λίγο δε στα highlights. Εγώ νομίζω ότι, εντάξει, χωρίς να έχω δει το παιχνίδι και μόνο από αυτά που διαβάζω, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να έκανε ίσως στο φετινό πρωτάθλημα την καλύτερη φετινή του εμφάνιση. Και λίγο δηλαδή που είδα στα γρήγορα τα highlights του παιχνιδιού. Με ένα Παναθηναϊκό όμως, ο οποίος βέβαια αυτό είναι προς τιμήν του, δεν κλείστηκε πάρα πολύ στην Τούμπα, έτσι. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν κακός. Ναι. Ήταν καλός. Ναι. Δηλαδή τακτικά, νομίζω ότι η ομάδα του Βόνη έβγαλε σε μεγάλο βαθμό αυτό που ζητούσε στο γήπεδο. Απλά φάνηκε ξεκάθαρα διαφορά ποιότητας που υπάρχει στις δύο ομάδες, διαφορά δυναμικής. Φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολλά επίπεδα πάνω σε αυτή τη φάση. Ο Διούδης έκανε πολύ καλή εμφάνιση, πέρα από λίγο τη συμπεριφορά που γενικότερα στην Τούμπα κάτι συμβαίνει με τον Διούδη, και πέρα αγωνιστικά ήταν πάρα πολύ καλός. Έχει σώσει σε πολλές φάσεις τον Παναθηναϊκό, στη φάση του Μπίσεσβα, στη φάση στην κεφαλιά του Πρίγιοβιτς που ήταν πραγματικά άπιαστη. Στα γκολ νομίζω δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και από την άλλη συμφωνώ ότι ίσως ήταν η καλύτερη εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο Βιερίνια και ο Μάτος είχαν ξανά καλή εικόνα. Δηλαδή είχαμε καιρό να τους δούμε και τους δύο να είναι τόσο καλά, να κάνουν σωστά ανεβάσματα, να δίνουν βοήθειες μπροστά σε Μπίσεσβα και Ζαμπά συνεχώς, να παίζουν καλά στις πλευρές. Γενικότερα όταν αυτοί οι δύο είναι καλά και προσφέρουν, ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει και επίπεδο αυτόματα. Ναι. Και τώρα... Δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το ελέγξει αυτό. Ναι. Και έτσι ήρθε και αυτή η νίκη. Νομίζω ότι αυτή η νίκη δίνει και ακόμη περισσότερη ψυχολογία στην ομάδα. Δηλαδή και σήμερα αυτό που βγαίνει είναι ότι όλοι στην ομάδα ανέβηκαν λίγο ψυχολογικά. Γιατί εντάξει, είναι λογικό ότι μετά τη Βίντι δεν ήταν το κλίμα τόσο καλό. Δεν είναι ότι χάλασε κάτι, χάθηκε κάτι. Απλά ήταν πολύ κακή εμφάνιση και πάγωσε λίγο όλο στον ΠΑΟΚ. Από χθες νομίζω ότι είναι και πάλι όλα καλά. Πλέον φυσικά το σημαντικό είναι να συνεχίσει το σερί στο Περιστέρι. Ναι. Ουσιαστικά είναι αγώνας κορυφής, μπορούμε να το πούμε. Ναι, όντως, ο Ατρόμητος είναι δεύτερος, 2 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ.
Πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ο Τρόμπτος βέβαια δεν θα έχει Κουλούρη, Χατζή, Ισαΐα και Γιαννούγλη το Σάββατο. Ναι. Σημαντικό και αυτό. Ο Τρόμπτος παίζει και αύριο με τον Ηρακλή, οπότε θα έχει και παιχνίδι μεσοβδόμαδα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ουσιαστικά νομίζω ότι επειδή τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και επειδή στο πρωτάθλημα δεν δικαιολογείται καμία απώλεια, δεν μπορούν στον ΠΑΟΚ να καθίσουν και να πανηγυρίζουν παραπάνω την χθεσινή νίκη. Το κρατάνε, έγινε το 8 στο 8, έγινε ακόμα ένα ρεκόρ. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει για πρώτη φορά όλες τις ομάδες Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ σε πρώτο γύρο. Και Άρη. Και πλέον, ναι, και Άρη. Mm-hmm. Και ναι, ζωγός της Αθήνας. Και πλέον στρέφει την προσοχή του στον Ατρόμητο. Νομίζω δεν υπάρχει νόημα πλέον να συζητάμε τα χθεσινά. Γιατί το σημαντικό είναι να συνεχίσει αυτό το σερί. Είδαμε τον Ολυμπιακό χθες ότι έπρεπε να φτάσει στο 90 για να κερδίσει τον Απόλλωνα Σμύρνης. Εντάξει, ΑΕΚ πήρε μια εύκολη νίκη. Αλλά το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι θα έχει δώσει τα δύσκολα παιχνίδια, ενώ ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ας πούμε, έχουν ακόμη μπροστά τους. ΑΕΚ έχει τον Παναθηναϊκό τώρα ως φιλοξενούμενη στο ΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός έχει δύσκολο παιχνίδι με τον Άρη την Κυριακή. Ναι, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε ένα πιο βατό νομίζω κύκλο. Δεν έχουν παίξει και με τον Ατρόμητο ακόμη, τον έχουν πιο μετά. Ναι. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ το τελευταίο του παιχνίδι με πιο μεγάλο βαθμό δυσκολίας θα το δώσει το Σάββατο. Κοίτα. Δεν κανένα παιχνίδι δεν μπορείς να πεις ότι είναι εύκολο. Δηλαδή μετά έχει Πανετολικό, έχει Ξάνθη. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Η λογική λέει ότι κάπου θα στραβώσει. Γιατί δεν γίνεται να το πάει έτσι, δηλαδή, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι εκεί που θα στραβώσει, στο στραβό αποτέλεσμα, να έχει απομακρυνθεί όσο περισσότερο μπορεί από τις υπόλοιπες ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Και νομίζω δηλαδή ότι από την ΑΕΚ είναι ήδη σε ικανοποιητική απόσταση για την ώρα. Και ανάλογα τι θα γίνει στο Παναθηναϊκό, ΑΕΚ μπορεί να αυξηθεί και άλλο η διαφορά. Το ζητούμενο για μένα αυτό είναι. Δηλαδή, η γκέλα που μπορεί να έρθει κάποια στιγμή και είναι πολύ πιθανό να έρθει, να υπάρχει εκείνη τη στιγμή και μια διαφορά ασφαλείας από τους υπόλοιπους. Ναι, κοίτα, και εγώ πιστεύω ότι μου φαίνεται απίθανο μια ομάδα, δεν μπορεί να κάνει 15-15 στο πρώτο γύρο ή 30-30 σε ένα πρωτάθλημα. Αλλά από την άλλη, προσωπικά δεν μπορούσα να πιστέψω, ας πούμε, ότι σε εκείνη τη σειρά αγώνων με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να τα πάρει και τα δύο τα παιχνίδια όπως τα πήρε, ή ας πούμε και με την που ήταν η Κιμπάτε. Οπότε νομίζω ότι αυτό που λένε στον ΠΑΟΚ, ότι κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, ισχύει. Ναι. Και εκεί φαίνεται και η διαχείριση από πλευράς Λουτσέσκου, ο οποίος προσπαθεί να το περάσει στην ομάδα, το έχει περάσει το πρωτάθλημα σίγουρα. Σε ένα παιχνίδι ουσιαστικά δεν πέτυχε αυτό στο μάτι με τη Βίδη, το οποίο το αδέχτηκε και ο ίδιος, ότι δεν μπόρεσε να περάσει τη σωστή νοοτροπία στους παίκτες του. Και σε δεύτερο βαθμό νομίζω στον αγώνα Κυπέλλου με τον Άρη, που βέβαια ήταν διαφορετικό, πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Από εκεί πέρα όλοι είναι καλά, ο Μαουρίσιο είναι ο μόνος που είναι εκτός και ακολουθεί το παιδί αυτό πότε επιστρέφει. Πότε επιστρέφει. Ναι. Έχει περίπου 1,5-2 εβδομάδες σίγουρα μπροστά του. Δεν θα πιεστεί να μπει, γιατί ήταν το θέμα στο γόνατο, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να ρισκάρουν κάτι. Στον ΠΑΟΚ ξέρουμε ότι είναι υπερπολίτιμος παίκτης, όπως και να έχει, η δύσκολη σειρά αγώνων έχει περάσει, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να ρισκάρουν κάτι. Θα μπει σιγά σιγά, νομίζω ότι μετά τη διακοπή θα είναι καλά, για να μπει δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, ουσιαστικά σήμερα είναι αυτό που έλεγες και πριν, ένα χαλάρωμα έγινε για τους παίκτες που έπαιξαν χθες, οι υπόλοιποι σιγά σιγά μπαίνουν στην προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Αν μπορούμε επίσης να σταθούμε σε κάτι άλλο το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω είναι ο διαιτητής, ο Δανός, ο Γιάννης Μάε, ο οποίος άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το παιχνίδι. Σφύριξε μόλις 23 φάουλ, αριθμός που για τέτοιο παιχνίδι νομίζω ότι είναι πολύ μικρός. Ήταν πάρα πολύ σωστή η διαχείρισή του, άφησε το παιχνίδι να,
να κυλήσει, σφύριζε πολύ δύσκολα. Σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων προσπάθησαν έτσι να κερδίσουν φάουλ, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να δοθούν. Υπάρχουν κάποιες φάσεις βέβαια, πολλοί μπορούν να τις εκμεταλλευτούν, κυρίως από την Αθήνα, που γράφουν για κάποιο πέναλτι, δεν υπάρχει νομίζω τίποτα σε καμία περίπτωση. Και γενικότερα προσωπικά θεωρώ ότι αν όχι ο κορυφαίος, ήταν από τους καλύτερους διαιτητές που έχουμε δει φέτος ξένους, που δεν ήταν και πολύ βέβαια, αλλά νομίζω ότι ο Δανός ξεχώρισε με την παρουσία του χθες. Για τη φάση του Βαρέλα, λες. Πώς? Για τη φάση του Βαρέλα, λες. Ναι, που γράφηκε ας πούμε στην Αθήνα ότι ήταν πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε στον Παναθηναϊκό. Ενώ την ίδια ώρα, ας πούμε, που ο ίδιος ο Παναθηναϊκός δεν διαμαρτυρήθηκε ούτε καν ο Πάγκος. Εντάξει, αγάπη. Δεν σημαίνει ότι επειδή όμως δεν διαμαρτυρήθηκε. Ότι, είναι όμο με όμο, Νίκο. Ναι, ρε, αγάπη. Το σμπρώκει και το ρίχνει κάτω. Πηγαίνει με φόρα. Είναι όμο με όμο. Ούτε ο ίδιος ο παίκτης δεν σηκώνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένη φάση. Είναι όμο με όμο. Είναι πιο δυνατός ο Βαρέλα. Βγαίνει μπροστά. Let's agree to disagree. Λοιπόν. Εντάξει. Ναι, okay. Υπάρχει και αυτό πάντα, αγάπη. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω αυτά είναι τα βασικά από τον ΠΑΟΚ. Από αύριο περισσότερα πράγματα και από προετοιμασία και σιγά σιγά για Ατρόμητο. Να πούμε ότι δεν θα δοθούν εισιτήρια στον ΠΑΟΚ, οπότε όποιος θέλει να πάει το Σάββατο στο γήπεδο θα πρέπει να πάρει τα κανονικά εισιτήρια του από τον Ατρόμητο. Μάλιστα. Το παιχνίδι γιατί... με τον Ατρόμητο είναι στις 4, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ναι, στις 4, είναι νωρίς. Νωρίς το παιχνίδι, μάλιστα. Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Είναι και παιχνίδι κορυφής. Σημαντικό για τον Ατρόμητο ότι θα του λείπει ίσως ο πιο φορμαρισμένος ποδοσφαιριστής του, βέβαια. Κοίτα, και οι τρεις. Νομίζω ότι είναι και ο Χατζησαΐας. Και ο Γιαννούλης κάνει καλή χρονιά. Νομίζω ότι είναι από οι πρωταγωνιστές της ομάδας τους φέτος. Ναι. Σίγουρα είναι και οι τρεις σημαντικοί παίκτες. Αλλά νομίζω ότι είναι και το σωστό να μην αγωνιστούν. Μάλιστα. Λοιπόν, σε μία ώρα και δύο λεπτά αλλάζει η μέρα. Δεν θα σε έχουμε στον αέρα, γι' αυτό Βασίλη Καβαδά. Ωραία, Νίκο. Ωραία. Αγάπη Γαβριλίδου, σε μία ώρα έχεις γενέθλια. Εντάξει. Δεν θα σε έχω στον αέρα όμως. Ναι, δεν θα σε έχω στον αέρα, γι' αυτό εγώ νομίζω ότι είμαι και οι πρώτες ευχές πρέπει να είναι αυτές. Έτσι, δηλαδή. Ναι, κανένας δεν έρχεται την προηγούμενη μέρα, οι πρώτες. Εντάξει, ρε αγάπη τώρα, μια ώρα έμεινε, ρε κόριτσι μου. Δεν είναι. Θα στα πούμε και αύριο, βέβαια. Εντάξει, δεν θα στα πούμε, θα σου πούμε και αύριο τις ευχές. Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται. Θα σε πάρουμε να. Θέλω να δεσμευτεί στον αέρα, θα μου πα και δώρο. Όχι. Εντάξει. Τα δώρα, ρε παιδί μου, είναι. Κάτι πολύ τα δώρα είναι υλικά πάντα. Τα δώρα είναι κάτι πολύ απρόσωπο, έτσι. Όχι, τα δώρα είναι υλικά. Υλικά. Ναι, φυσικά. Μα τις πάρω Καβαδία, εγώ τα λέω υλικά. Μα πάρω ένα κιλό τσιμέντο. Υλικά δεν είπε. Πόπο, Νίκο, Παπαδόπουλε. Έλα. Χρόνια πολλά, αγάπη Γαβριλίδου, έτσι. Χαίρομαι που είμαι ο πρώτος που σου δίνει ευχή. Πόσο γίνεσαι? Κλείνω τα 24. 24. Μεγάλωσα. Μεγάλωσε και αγάπη. 24. Μάλιστα. Καλά είσαι. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Μπορεί ώρες-ώρες να μας εκνευρίζεις λίγο, αλλά είσαι από τα καλά παιδιά. Είσαι από τα πολύ καλά παιδιά. Ναι, Νίκο, ωραία. Καλή συνέχεια. Και μια από τις πολύ καλές μου φίλες, έτσι. Γιατί με την αγάπη μας είδα και μια φιλία χρόνια, έτσι. Είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει. Βεβαίως. Μαζί, λοιπόν, μαζί έλα, δεν κάνουμε. Συνέχεια. Και έχω. Αχ, μωρή, ντροπαλή. Αχ, μωρή, γλυκιά μου. Ναι. Γεια σου, αγάπη Γαβριλίδου. Γεια. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, γεια. Πω, είναι ντροπαλή η γλυκιά μου. Πω, τρομερό. Λοιπόν, αγάπη Γαβριλίδου. Έτσι. Είναι. Είναι τέτοιο. Από τις λίγες γυναίκες που καταφέρουν και στέκονται σε αυτό το χώρο. Δεν είναι εύκολο να σταθεί μια γυναίκα σε αυτό το χώρο. Εντάξει, η αγάπη και η Ελένη Μπούντου που τις έχουμε και εδώ πέρα και τις έχετε και εσείς στο ΠΑΟΚ 24, δικά μας παιδιά, Βασίλη Καβαδία, έτσι. Μαζί μεγαλώνουμε, όλοι μαζί εδώ πέρα, μαζί μεγαλώνουμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά, 11, δείχνει το ρολόι.
Και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεύτερη ώρα Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ποιες μουσικές επιλογές, Βασίλη μου, η δύναμη της συνήθειας. Ένα χαλί έχουμε εδώ για ένα μήνα. Δεν έχει αλλάξει ποτέ. Λοιπόν, FM γεννώ τα μηνύματα στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσιο της κινητής τηλεφωνίας. Football Experts έχει γνωστό site και για τον Ολυμπιακό έχει τον Νίκο Αναστόπουλο. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, στατουάρι. Αφού ακούσαμε την αγάπη Γαβριλίδου και τον ΠΑΟΚ, σε λίγο θα έχουμε και το Γιάννη το Σαλεπάκη για να μας πει λίγο τα του Ηρακλή, γιατί έχουμε και μάτσα αύριο για το γυραιό. Στον Άρη είναι πλέον αυτή η επόμενη μέρα και η διαχείριση της επόμενης μέρας. Μετά τη Βαριέτα στο ΆΚΑ, την μεγάλη κουβέντα, μεγάλη σε διάρκεια, που είχαν χθες οι παίχτες στο Ρήσιο με προπονητή, τεχνικό διευθυντή. Και με το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό να είναι στο μυαλό όλων, υπάρχει μεταξύ άλλων και αυτό το μάτς αύριο με τον Αίτο Σπάντων για τον Άρη. Δεν θα του δώσει τη λύση αυτό το μάτς και ούτε νομίζω το αποτελέσει το φάρμακο μια νίκη στο αυριανό παιχνίδι. Είναι όμως ένα μάτς το οποίο πρέπει να κερδιθεί. Ώστε η ομάδα να βρεθεί με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδος, το οποίο θέλει να φτάσει μακριά. Και γιατί όχι και στον τελικό, γιατί όχι και στην κατάκτηση τη φετινή σεζόν. Ένα παιχνίδι στο οποίο περιμένουμε πολλές αλλαγές και το δείχνουν και οι επιλογές του Ερέρα όσον αφορά τους 18 ποδοσφαιριστές που επέλεξε για το αυριανό μας, αφήνοντας αρκετούς από τους βασικούς του εκτός αποστολής. Για να διαβάσω και την αποστολή η οποία θα ανοίξει τώρα. Να μας βοηθήσει λίγο ο υπολογιστής εδώ πέρα, ο δικός μου έτσι. Λοιπόν, έχουν μείνει εκτός Γκαρσία, Γκάμα, Ματίγια, Κουέστα, Μαύρε. Έτσι, τους βασικούς, τις βασικές επιλογές του Πάκου Ερέρα. Αναγνωστόπουλος, Καντιμήρης, Κολάσο, Σόουζα, Αντιγκινή. Μπάσα, Γιουνές, Μαρτίνες, Μενέντες, Βίτορ. Ναζλίδης, Δελιζής, Τζανακάκης, Παυλίδης. Ιντζόγλου, Διαμαντόπουλος και οι νεαροί Καλίδης και Μπαγκαλιάνης. Οι επιλογές του Ερέρα για το αυριανό παιχνίδι. Με μια πολύ αλλαγμένη εντεκάδα, νομίζω, θα δούμε 10, μέχρι και 10 αλλαγές από τον Ερέρα είναι πιθανό, ο οποίος θέλει να δώσει ανάσες και φαίνεται ότι τους παίξει πάφης εκτός και θέλει να δώσει και ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές με λίγο ή και καθόλου χρόνο συμμετοχής ως τώρα στην σεζόν, για να δει και σε τι κατάσταση είναι και κάποιοι παίχτες, ώστε ενδεχομένως να προχωρήσει και σε κάποιες αλλαγές όσον αφορά τα βασικά του πλάνα, ο τεχνικός του Άρη. Μια πιθανή εντεκάδα για το αυριανό μάτς είναι με τον Αναγνωστόπουλο στο τέρμα, τον Τζανακά έξω δεξιά άκρο της άμυνας, τον Μενέντε της αριστερό, τον Δελιζής με τον Σόζα στόπερ, τον Σιώπη με το, τον Σιώπη, Σιώπης είναι εκτός αποστολής, τον Ιντζόγλου με τον Κολάσο, δίδυμο στα χαφ, 4-2-3-1 θα δούμε μάλλον, επιθετικά, ο Άρης αύριο, και λογικό νομίζω είναι κιόλας. Με τον Ναζλίδη πίσω από τον Γιουνές. Τον Ναζλίδη δηλαδή σε ρόλο επιτελικού μέσου δεύτερου επιθετικού. Κάπου εκεί ανάμεσα. Και τον Μαρτίνες στα δεξιά. Τώρα υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον Παυλίδη για τα αριστερά. Γιατί ο 27χρονος μεσοεπιθετικός ταλαιπωρήθηκε από μία ίωση τις τελευταίες ημέρες. Είναι κάπως καταπονημένος ο οργανισμός του. Αύριο θα φανεί εάν τελικά θα ξεκινήσει βασικός ή όχι από το πώς θα αισθάνεται αύριο. Εγώ νομίζω ότι θα παίξει ο 27χρονος μεσοεπιθετικός. Αλλιώς θα δούμε κάποιον άλλο παίχτη από τον Ερέρα, είτε τον Βίτορ, είτε τον Διγκινή, νομίζω, για την συγκεκριμένη θέση. Είναι όμως αυτό το οποίο λέμε, ότι υπάρχει αυτό το ματς αύριο, αλλά στο μυαλό όλων βρίσκεται το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Για έναν Άρη για τον οποίο τα είδαμε και το απόγευμα με τον Χρύσανθο. Το θέμα αυτή τη στιγμή στον Άρη είναι να αρχίσει ο Ερέρα να διαφοροποιεί κάπως την... όχι να διαφοροποιεί τη φιλοσοφία του, να αρχίσει να προσαρμόζεται περισσότερο στα παιχνίδια και στον αντίπαλο, γιατί ο Άρης
δεν είναι ακόμα έτοιμος για να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει ο προπονητής του. Και δεν μπορεί να το κάνει και για πολύ μεγάλα διαστήματα. Έτσι. Γιατί αυτή η φιλοσοφία που βελτιώνει τον Άρη και φαίνεται η βελτίωση της ομάδας όπως φάνηκε και στο πρώτο ημίχρονο του ΆΚΑ, νομίζω ότι είναι και αυτή που του κάνει κακό. Γιατί ο Άρης δεν μπορεί να παίζει για πολύ μεγάλα διαστήματα τόσο ψηλά, με την μπάλα στα πόδια, με τον πρώτο ρόλο μέσα στο γήπεδο και ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Απέναντι σε ποιοτικές ομάδες το πληρώνει. Το πλήρωσε με τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο τέταρτο παιχνίδι. Το πλήρωσε και με την ΑΕΚ από το ξεκίνημα. Και έφτασε σε μια πολύ βαριά ήττα. Πρέπει να προσαρμοστεί ο Ερέρα, πρέπει να αντιληφθεί τη σημασία της σκοπιμότητας σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε στην σεζόν και να μην είναι απόλυτος όσον αφορά τη φιλοσοφία του και να προσαρμόζεται ανάλογα και με τον αντίπαλο που έχει απέναντι του. Γιατί μπορεί να μην το πληρώσει με άλλες ομάδες όπως είναι ο Λεβαδιακός, ας πούμε, ή ο Απόλλωνος Σμύρνης, θα το πληρώσει όμως σε παιχνίδια όπως αυτό της περασμένης Κυριακής στο ΆΚΑ. Μέχρι να είναι έτοιμη η ομάδα να ανταποκριθεί στον απαιτούμενο βαθμό σε αυτό το οποίο θέλει ο προπονητής της. Γιατί η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη. Και ο Ερέρα ρισκάρει. Γιατί η βελτίωση της ομάδας με τον τρόπο που δουλεύει έρχεται μόνο μέσα τα μάτς. Και όχι μέσα τις προπονήσεις. Αλλά είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό το οποίο κάνει. Και θα πρέπει να το αλλάξει γιατί αδικεί και το πλάνο του, το project αυτό, το οποίο προσπαθεί να υλοποιήσει, και αδικεί και τους ποδοσφαιριστές. Τον Μπάσα δηλαδή, τον αδίκησε την περασμένη Κυριακή χρησιμοποιώντας τον στόπερ. Μία σκέψη που την είχε στο μυαλό το Σάββατο. Γιατί το Σάββατο στην προπόνηση, την τελευταία της ομάδας, τον είχε δοκιμάσει για λίγο σε εκείνη τη θέση. Και κατέληξε σε αυτή την απόφαση την Κυριακή το πρωί. Λίγο πριν το παιχνίδι. Γιατί θέλει την πρώτη πάσα από την άμυνα. Και εδώ έρχεται αυτό το που λέγαμε πριν. Έβαλε τον πάσα για αυτό το λόγο εκεί, γιατί η φιλοσοφία του στηρίζεται σε αυτό το πράγμα, στην πρώτη πάσα από την άμυνα, στο build-up που λέμε από πίσω. Αλλά στην προσπάθειά του να πάρει κάτι, έχασε κάτι άλλο πιο σημαντικό. Την ταχύτητα δηλαδή στην άμυνα. Ενώ υπάρχουν επιλογές όπως Σόζο και ο Δελιζήσης που μείναν στον πάγκο. Και υπάρχει και αυτή η πλευρά που ρίχνει συσσαγωγικά. Δεν θα πω το Δελιζής, γιατί ο Δελιζής δεν μπορεί να αγωνιστεί δεξί στόπερ. Το Σόουζα. Αλλά και πάλι ο Δελιζήσης με αυτόν τον Μαύραη αδικημένος μπορεί να αισθάνεται κάποιες φορές. Και εδώ έρχεται το άλλο που θέλω να πω. Ότι όταν κάποιος παίχτης φαίνεται ότι ακόμα δεν μπορεί ή μπορεί να ξεκίνησε καλά και η συνέχεια να μην ήταν ανάλογη. Από τη στιγμή που έχεις ένα βάθος στο ρόστερ σου, τον αφήνεις στον πάγκο να ερεμήσει λίγο. Να του δώσει να καταλάβει ενδεχομένως ότι πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο και αξιοποιήσει κάποια άλλη επιλογή, κάποιον άλλο παίχτη που περιμένει την ευκαιρία του. Όπως ο Μαρτίνες για παράδειγμα, ή όπως ο Σόουζα, ή όπως ο Δελιζήσης. Έτσι. Ή όπως ο Κωνσταντινίδης που τον έβαλε βέβαια την Κυριακή στο ΆΚΑ. Ή όπως ο Παυλίδης. Και πάει λέγοντας. Κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τον Ερέρα να πάρει κάποιες αποφάσεις πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, όπως πρέπει να πάρει αποφάσεις και πάνω στην φιλοσοφία του. Και στο σύστημα. Γιατί ο Άρης, με ξέρει το μάτι της Τούμπας για το κύπελο, το 4-3-3 δεν του βγαίνει. Γιατί έχει δύο εσωτερικούς μέσους που είναι δημιουργικοί, αλλά δεν βοηθούν δημιουργικά τον άξονα και δεν πατούν περιοχή. Και ο Άρης δεν δημιουργεί υπεραριθμία στην περιοχή και έτσι μειώνει και τις πιθανότητες του για να απειλήσει. Και φάνηκε στο ΆΚΑ. Στο πρώτο ημίχρονο που η ομάδα ήταν καλή, είχε ένα καλό, είχε μια καλή κυκλοφορία της μπάλας, έτσι, αλλά μέχρι τα 3/4 μέσα στην περιοχή δεν ανησύχησε την ΑΕΚ, παίζοντας οργανωμένα από πίσω. Η μόνη φορά που ανησύχησε την ΑΕΚ ήταν έπαιξε στην κόντρα. Που αυτό έπρεπε να κάνει, νομίζω, από την αρχή του παιχνιδιού. Να δώσει την μπάλα στην ΑΕΚ και να χτυπήσει με την ποιότητα και την ταχύτητά του στο ανοιχτό γήπεδο. Αν ο Ερέρα αλλάξει κάπως τα πράγματα, πάει περισσότερο σκοπιμότητα και μοιράσει κάπως τη φιλοσοφία του με το αποτέλεσμα, θα ευνοήσει τον Άρη από βαθμολογικής απόψεως και παράλληλα και αυτός θα κάνει τη δουλειά του και θα μαθαίνει η ομάδα και θα προσαρμόζει η ομάδα και θα αφομοιώνει η ομάδα και οι παίχτες αυτό το οποίο θέλει.
Αλλιώς θα συνεχίσει να δικεί τον εαυτό του και την ομάδα. Και για μένα καλά κάνει ο Καρυπίδης και στηρίζει τον Ερέρα. Δεν είναι το timing σωστό να διώξει προπονητή. Και, δεν θα είναι και σωστό νομίζω, έτσι. Γιατί ο Άρης παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Απλά αξιολογώντας τα πράγματα, βλέπεις ότι αν αλλάξουν αυτά, τότε θα δούμε κάτι καλύτερο και κάτι πιο ουσιαστικό από το ομάδα. Γιατί ο Ερέρα είναι καλός προπονητής και το λένε και οι παίχτες αυτό. Απλά είναι θέμα διαχείρισης και διαλλακτικότητας από τον Ερέρα. Και ίσως να έρθει και η ώρα μια φορά να στηρίξουμε ένα συγκεκριμένο project. Μπορεί να βγει, μπορεί και όχι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά σωστά ο Καρυπίδης στηρίζει τον Ερέρα μετά από το match με την ΑΕΚ. Απλά αν ο Ερέρα επιμείνει σε αυτόν τον τρόπο, σε αυτόν τον τρόπο, σε αυτό το ποδόσφαιρο, σε αυτή τη φιλοσοφία και ο Άρης συνεχίζει να χάνει έδαφος, τότε και η εμπιστοσύνη και η στήριξη θα αρχίσουν να εξασθενούν. Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά τον Άρη. Αύριο στις 5 και 4 το παιχνίδι με τον ΑΕΤ των Σπάτων. Όσοι φίλοι του Άρη θέλουν να βρεθούν, θα υπάρχει αύριο από νωρίς διάθεση των εισιτήριων και από την μπουτίκ και από το εκδοτήριο του γηπέδου και ηλεκτρονικά για το μάτς με την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, έτσι, ο οποίος επιστρέφει, ο Κλεάνδης Βικελίδης και αυτός μαζί με τον Άγγελο Χαντή, ο οποίος φόρεσε την φανέλα του Άρη στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στην Football League. Και μιας που είπαμε Football League, Βασίλη Καβαδία, και έκανα αυθόρμητα αυτή τη γέφυρα. Πάρε το Γιάννη Σαλεπάκη, έτσι, γιατί έχει και Ηρακλής παιχνίδι αύριο. Να πούμε και 2-3 πράγματα για τον Ηρακλή. Και μετά τις 11.30 να έχουμε και τον πολύ καλό φίλο, πρώτα φίλος και μετά συνάδελφο, τον Νίκο τον Μοσχοβίτη, για να μας πει τις εμπειρίες του από την ΠΑΟΚ Sports Arena και την νίκη του Δικεφάλου στο Basketball Champions League. Την παρθενική νίκη του ΠΑΟΚ στην φετινή διοργάνωση. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε Γιάννη Σαλεπάκη για το Ηρακλή. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στο κράτος του Λίμπερο. Καλό ξεκίνημα που δίνει ψυχολογία εν όψη της συνέχειας και εν όψη του δύσκολου αγώνα που έχει αύριο ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο για το κύπελο Ελλάδος. Ο Ηρακλής, ναι, ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του για το πρωτάθλημα της Football League κόντρα στον Ηρόδοτο. Επικράτησε με 1-0 χάρη στον γκολ του Περόνε από το 1ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Μάρκο Ντούνι. Γενικώς ο Ηρακλής είχε μια καλή εικόνα, έπεισε με την εμφάνισή του, παρουσιάστηκε ανώτερο στον Ηρόδοτο, πέτυχε άλλα δύο τέρματα τα οποία ακυρώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο και τα δύο, ένα με τον Περόνε και ένα με τον Ζιαμπάρη. Και πλέον ετοιμάζεται για το αυριανό παιχνίδι, που για το θεσμό του κυπέλλου που θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο και πάλι στο Καφτατζόγλιο. Mm-hmm. Με αρκετές αλλαγές κιόλας, Νίκο, ο Ηρακλής, κόντρα στον Ατρόμητο. Άρα δίνει βάση στο πρωτάθλημα ο Βοσνιάδης. Δίνει βάση στο πρωτάθλημα. Είναι λογικό, γιατί υπάρχει το παιχνίδι με την Κέρκυρα κιόλας. Ναι, πολύ σωστά. Υπάρχει την Κυριακή το παιχνίδι με την Κέρκυρα. Βέβαια, έχουμε πει και μαζί ότι ο Ηρακλής διαθέτει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ με πολλές επιλογές, με πολλές καλές και ποιοτικές επιλογές. Mm-hmm. Και όπως δηλώνει και ο Αλέκος Βοσνιάδης και οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, είμαστε ο Ηρακλής και θέλουμε μια καλή πορεία και στο κύπελο. Ο Ηρακλής έχει ήδη 3 βαθμούς στο κύπελο, καθώς έχει κερδίσει τη Λακαμαρίου, ενώ ο Ατρόμητος είναι στους 0. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ο Ατρόμητος καίγεται κάπως για τη νίκη. Και ο Ηρακλής βολεύεται και με ισοπαλία, έτσι όπως είναι η βαθμολογία αυτή. Ναι, ναι, βολεύεται και με μια ισοπαλία. Ναι. Θες να προχωρήσουμε στην αποστολή που βεβαίως, έχει επιλέξει ο Αλέκος Βοσνιάδης. Βεβαίως. Εκτός αποστολής έχουν μείνει
ποδοσφαιριστές που ήταν στο βασικό σχήμα κόντρα στον Ηρόδοτο, όπως ο Βοσνιάδης, ο τερματοφύλακας, ο Ιός, ο Κουτρουμάνος, ο Περόνε, ο Γιαμπάρης, ο Μάρκος Οντούνης, ο Μουμίν και ο Παναγιωτούδης και ο Γιώργος Οκούσας, συγγνώμη, που με τον Νίκος Γιαμπάρη αποτέλεσαν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Mm-hmm. Και για την αποστολή του αυριανού παιχνιδιού βρίσκονται ο Αμπάρης, ο Γρηγοριάδης, ο Στράτος Οχιτζίδης, ο Μακρύς. Μακρύς είναι και κάτω των 20, καθώς το... Πρέπει να υπάρχουν δύο παίχτες, ναι. Πρέπει να υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές, κάτω των 20. Ο Κώστας ο Καζναφέρης, ο Κώστας ο Στόιος, που και αυτός είναι κατηγορία των ποδοσφαιριστών κάτω των 20. Για την ακρίβεια είναι 15 χρονών ο Στόιος. Ναι. 15? Ναι, είναι 15 στα 16. Αυτός θα είναι ωραίο να το δούμε κιόλας αύριο. Θα είναι γι' αυτό νομίζω μια ωραία εμπειρία. Ανάλογα πώς θα εξελιχθεί, ναι, και το μάτσο, βέβαια. Ακολούθησε ο Στόιος στην προετοιμασία του Ηρακλή το καλοκαίρι. Έδειξε θετικά στοιχεία, έπεισε να μείνει στην ομάδα. Έχει εξαιρετικά φυσικά προσόντα για την ηλικία του. Ναι. Είναι ένας αριστερός οπισθοφύλακας που είναι περίπου στο 1,85 και γενικά με πολύ καλά σωματικά προσόντα. Mm-hmm. Επίσης στην αποστολή βρίσκονται ο Κουκόλης, ο Μιχάλης ο Γιαννίτσης, ο Δημήτρης ο Στάμ, ο Νίκος ο Καλτσάς, ο Μάριος ο Κοστούλας, ο Κώστας ο Μεδρινός, ο Τάι, ο Πασάς, ο Γεωργίου, ο Χασομέρης, ο Κλέιτον και ο Ρόβας. Εντάξει, τους λες και βασικούς όλους αυτούς, εντάξει, γιατί άφησε παίχτες εκτός αποστολής, αλλά είναι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, Γιάννη, έχει βάθος το ρόστερ του Ηράκλη και φαίνεται και από τις επιλογές που έγιναν για το κύπελλο την ώρα που έχει αφήσει αρκετούς εκτός. Νομίζω ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή θα αποτελούσαν βασική λύση σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Εύκολα. Εύκολα. Της κατηγορίας. Μάλιστα. Ωραία. Στις 5 και 4 το μάτς και ο κόσμος είναι μια ευκαιρία. Είναι και Τετάρτη και όλα είναι και κλειστή αγορά το απόγευμα να βρεθεί στο Καφτατζόγλιο. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε? Έχουμε. Σήμερα ο Τόμ Παπαδόπουλος παρέθεσε ένα γεύμα στην οικογένεια του Ηρακλή, για την ακρίβεια στους ποδοσφαιριστές, στο τεχνικό team της ομάδας και στο προσωπικό της ΠΑΕ, αλλά και στις διοικήσεις του Γυμναστικού Συλλόγου και του Ιδρυτικού Σωματείου. Με αυτή την κίνηση ο Τόμ Παπαδόπουλος θέλει να ενώσει κάπως την ομάδα του Ηρακλή, να προχωρήσουν ενωμένοι, να δημιουργήσει ένα οικογενειακό κλίμα που θα βοηθήσει στη φετινή πορεία. Ωραία. Ωραία, Γιάννη, δεν έχεις κάτι άλλο, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Πολλά περισσότερα αύριο 5 και 4 από το Καφτατζόγλιο. Να είσαι καλά. Επίσης, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Σαλεπάκη. Πήρατε και ρεπορτάζ Ηρακλή, τα τελευταία νέα πριν το μας με το Ανατρόμητο για το κύπελο. Πάμε, Βασίλη Καδαδία, τελευταίο break της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελικό κομμάτι και τον Νίκο Μοσχοβίτη να μας πει τα μπασκετικά. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4 Μπαλαντέρ, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Φίλες μου καλές, καλή μου φίλη, που στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφοντας FM, αφήνοντας κενό, γράφοντας το μήνυμά σας το 54526. Σε δευτερόλεπτα θα έχουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο Νίκο Μοσχοβίτη για να μας πει τα μπασκετικά. Και δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να τον χαιρετήσω στα ελληνικά ή στα σέρβικα ή στα σλάβικα βασικά, Βασίλη Καβαδία. Σντράβο, Νίκο! Ντόβρο βόλι! Κάκοσι! Μπιέν! Μπιέν! Αυτό στα γαλλικά, αλλά τι να κάνω, παίρνεις εδώ τέτοιο. Είμαστε international. Ναι. Ντόμπρο. Ντόμπρο ντόσλι. Ντόμπρο. Τι γίνεται, φίλε? Ντόμπρο ντόσλι, καλησπέρα. Τι λέει το Βελιγράδι? Αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Γιατί ρωτάς? Α, δεν ξέρω. Μαθαίνεις ότι είναι καλά τα πράγματα εκεί? Έτσι λένε. Όσοι είναι εκεί. Έτσι λένε. Ναι. Και πρέπει να έχει και ωραίο φαγητό από ό,τι μου λένε. Το Βελιγράδι λένε όσοι έχουν πάει ότι είναι μια πολύ ωραία πόλη. Ναι. Πολύ κοντά στα δικά μας έτσι τα... Ναι. Τα θέλω. Τα θέλω, ωραία. Ναι. Και αρκετά φθηνή λένε όσοι έχουν πάει. Λένε, αρκετά φθηνή λες, Ναι, ναι. Δηλαδή, άμα πάω, ρε παιδί μου, 3-4 μέρες, πόσο θα μου βγει, πιστεύεις, το κεφάλι? Ενδιαφέρεσαι?
Γιατί όχι, Νίκο, ότι μαθαίνεις καλό. Αν ενδιαφέρεσαι σε πριβέ συνομιλία, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Τώρα στον αέρα δεν ενδιαφέρει και πολύ κόσμο. Μάλιστα. Θα μου πει Χριστούγεννα έρχονται. Χριστούγεννα έρχονται, κάπου να πας, ρε Νίκο, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και επειδή είσαι ένα γνωστό που πήγε, ρε παιδί μου, να μας πει άμα είναι. Πώς θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε. Πώς θα πέρασε. Φαντάζομαι ότι, ότι αυτός ο γνωστός σου θα πέρασε καλύτερα από ό,τι πέρασε εσύ σήμερα στην Power Sports Arena σε ένα πολύ αγχωτικό παιχνίδι, έτσι όπως το... εξελίχθηκε. Αλλά με τον Πάουκ να κάνει, νομίζω, φοβερή ανατροπή. Φοβερή ανατροπή. Κοίταξε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο 10,5 δευτερόλεπτα από το τέλος ο Πάουκ είναι πίσω 3 πόντους. Ναι. Και στο τέλος έχει κερδίσει. Δηλαδή είναι κάτι που δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Ναι. Είναι η αλήθεια. Είναι από εκείνα τα μάτς που συνήθως ο Πάουκ ήταν από την άλλη πλευρά σε τέτοια μάτς. Δηλαδή ήταν από εκείνο που έχανε. Σήμερα το ζει από την άλλη πλευρά. Από αυτό που κερδίζει ένα μάτς που το χάνει, ας πούμε, μέσα από τα χέρια του. Μιλάμε για ένα παιχνίδι τώρα το οποίο το ήθελε πάρα πολύ απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα. Η Ναντέρ έχει αρκετή ποιότητα, έχει καλούς ξένους, έχει πολύ έτσι, παίχτες που μπορούν να σκοτώσουν τα 75. Ήταν ένα μάτς το οποίο το πήγε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή το έλεγχε, είχε αυτόν τον έλεγχο του ρυθμού, τους σημαντικούς παίχτες να τους είχε απενεργοποιήσει, αλλά στην τρίτη περίοδο οι Γάλλοι βρήκαν αυτοί το δικό τους momentum και νομίζω ότι η παρουσία του Θοδωρή Ζάρα ήταν καταλυτικότατη σήμερα για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Το λέω αυτό γιατί ο Ζάρας μπήκε τελευταίος. Δηλαδή ήταν ο 12ος παίχτης που χρησιμοποιήσαμε από τον Θεοδόρου στο 23. Δεν βγήκε από το 23 και μετά. Είχε 18 πόντους με 4 στα 4 τρίποντα και το φάουλ που κέρδισε πολύ έξυπνα σε προσπάθεια 3 πόντων ισοφαρίζοντας το παιχνίδι για να ακολουθήσει μετά η βολή ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο του Μαργαρίτη σε μια φάση που αυτό το παλικάρι της Ναντέρ πρέπει να τιμηθεί από τον ΠΑΟΚ. Γκάμπλ λέγεται, Τζούλιαν Γκάμπλ, ο οποίος κατάφερε ο συμπαίχτης του, ο Waters, αν θυμάμαι καλά, ο γνωστός. Να χάσει... Ναι, ναι, ο γνωστός, ναι, ο Dominic Waters. Κατάφερε, όχι κατάφερε, αστόχησε στην προσπάθεια για να δώσει την νίκη στην ομάδα του και εκεί που θα πήγαινε το παιχνίδι την παράταση, ο παλίκαρος αυτός κατεβάζει σαν σωστός ξυφομάχος το χέρι του πάνω στον Μαργαρίτη. Το θέμα ήταν αν ήταν μέσα στον χρόνο του αγώνα και δεν είχε ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Μετά από το instant replay, το VAR που λέτε εσύ ποδοσφαιρική, ναι, που ψάχνετε τώρα όλο το VAR, ναι, που ναι, πάνε ναι, το είχε εδώ και 3-4 χρόνια, ναι, είτε στο instant replay ο Ισπανός ότι ήταν εντός χρόνου, συγκεκριμένα 3 δέκατα πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, πήγε ο Μαργαρίτης στις βολές, έβαλε τη μία με περιπετειώδη τρόπο, τη δεύτερη την έχασε επίτηδες προφανώς, για να μην υπάρχει ούτε 1% πιθανότητα να προλάβει να κάνει προσπάθεια η Ναντέρ. Και κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ νίξε με 83-82, με τον Ζάρα πρωταγωνιστή, τον Μαργαρίτη φυσικά, με καλή εικόνα από τον Λίνο Χρυσικόπουλο πάλι που είχε 15 πόντους, με επιστροφή του Τζαμάλ Τζόουνς μετά από περίπου 2,5 εβδομάδες, και εκτός από το ότι έκανε μια νίκη που την ήθελε πολύ στο Basketball Champions League, γιατί πήγαινε στο 0-4 σίγουρα θα έμενε αρκετά πίσω όσον αφορά την πρόκριση, και μια νίκη που του δίνει ψυχολογία γιατί το Σάββατο έχει ένα πολύ σπουδαίο, τον πρώτο τελικό να το πω έτσι εγώ τη σεζόν, που ήταν ο κάτω τελικός με την ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ νίκησε τελικά, γιατί κάπου την είχα αφήσει 10 πόντους πάνω στη τέταρτη περίοδο. Ναι, ναι, ναι. Κέρδισε. Okay. Την Dijon. Εντάξει. Η ΑΕΚ νίκησε. 80-90. 80-90. Μάλιστα. Έβαλε και πολύ. Okay. Εντάξει. Η ουσία για τον ΠΑΟΚ είναι ότι και πήρε μια νίκη που την ήθελε προκειμένου να μπει ξανά έτσι σε τροχιά πρόκριση και ακόμα έχει πάρα πολύ δρόμο όμιλος. Έτσι, μιλάμε για ομίλους της εποχής που έχουν 14 παιχνίδια και έχουν παιχτεί μόλις 4. Ακόμα και να έχανε σήμερα πάλι τίποτα δεν θα είχε γίνει, ναι, όσον αφορά το κομμάτι πρόκριση. Έχει πολύ πολύ δρόμο αυτή η υπόθεση. Αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο σημαντικό στο κομμάτι της ψυχολογίας, γιατί έχετε ένα παιχνίδι το Σάββατο που κρίνει ένα στόχο, έτσι. Ο οποίος στόχος, όπως το έδειξε και η ΑΕΚ πέρσι, που το κατέκτησε κιόλας, είναι στόχος που με λίγη συγκυρία, με λίγο τύχη, μπορεί να σου φέρει ένα τίτλο, έτσι. Σίγουρα. Με τρία μάτς μπορεί να κατακτήσει ένα τίτλο.
δεν είναι κάτι ξέρεις, που χρειάζεται ολόκληρη ομίλους, ενώ εγώ ή πρωτάθλημα και όλα αυτά. Με τρία μάτς μπορεί να φτάσει ένα τίτλο. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Ούτε λέω ότι υπάρχουν φυσικά φαβόροι το Σάββατο με την ΑΕΚ. Καταρχάς η ΑΕΚ νομίζω ότι φέτος είναι πολύ πιο βελτιωμένη από ό,τι πέρσι. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια ποιότητα. Λόγω προπονητή, λες εσύ. Καταρχάς, κοίταξε, νομίζω ότι έχει κάνει κάποιες καλές επιλογές παικτών. Ναι. Και ο Ράταν Μέιχη, ο Γκρίφιν και φυσικά ο Ματσιούλης, που είναι πολύ... Ο Ματσιούλης είναι παίκτης Ευρωλίγκα, έτσι. Ναι. Δεν είναι παίκτης αυτού του επίπεδου, είναι παίκτης Ευρωλίγκα. Και επειδή έχει ένα προπονητή που δεν ξέρω αν στο κομμάτι το τακτικό προπονητικό τέλος πάντων είναι και είναι πάρα πολύ καλός, θα φανεί στην πορεία. Αλλά στο κομμάτι του να περάσει στην νοοτροπία, νομίζω ότι η ΑΕΚ την έχει περάσει στην νοοτροπία. Δεν έχει, δεν είναι η περσινή ΑΕΚ που ήταν τρεις λαλούν και δύο χορεύουν σε πολλά παιχνίδια. Είναι ομάδα που έχει και ποιότητα και νομίζω ότι έχει καλύτερη νοοτροπία από πέρσι. Θα μου πεις πέρσι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, ρε φίλε, αλλά πήρε δύο τίτλους. Συγκυρία. Okay. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι φυσικά το μάτς του Σαββάτου δεν είναι εύκολο. Είναι γκαντέμις ο ΠΑΟΚ επίσης, γιατί για πρώτη φορά φέτος ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ παίζει ποδόσφαιρο, παίζει Σάββατο. Ναι. Δύο ώρες πριν το μάτς με την ΑΕΚ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Το λέω είναι γκαντέμις γιατί είναι και μια αντιπαλότητα που υπάρχει με την ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς από πέρσι ποδοσφαιρικά. Είναι και ένα παιχνίδι που κρίνει πράγματα, οπότε αναμένεται περισσότερος κόσμος. Νομίζω θα έχει αρκετά περισσότερο αν δεν είχε το ποδόσφαιρο δύο ώρες πριν το τζάμπολ του μπάσκετ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εντάξει, okay. Κάπως είναι τα πράγματα, φίλε μου Νίκο Παπαδόπουλε. Mm-hmm. Έτσι. Δεν ξέρω αν θες να κάνουμε κάποιο ποδοσφαιρικό σχόλιο για την αγωνιστική που πέρασε. Να πω την αλήθεια, έχω εικόνα μόνο από Δευτέρα. Κοίτα, πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά. Ναι. Και διαβάζω, βλέπω εδώ πέρα και το blog του SDNA. Περίοδος εκπτώσεων του Ζάρα, καλό. Λοιπόν, το λέει ο ίδιος, φίλε. Ο ίδιος το λέει. Κάθε φορά όταν παίζει καλά, λέει είναι περίοδος εκπτώσεων. Λοιπόν. Είναι δική του ατάκα. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε. Ναι. Αυτό το οποίο βγαίνει το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Άρη. Ναι. Για τις σκέψεις για Νόντα Παπαντονίου. Και, ναι, και, το, okay. και στο λέω γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μέχρι το επόμενο Σάββατο είναι παίκτης σου. Ναι, οκ. Okay. Κοίταξε, στον ΠΑΟΚ δεν έχουν κανένα απολύτως παράπονο από τις εργασίες με τον Νόντα Παπαντονίου, έτσι. Ναι. Ήρθε σε μια περίοδο που η ομάδα είχε ανάγκη έναν ακόμα γκάρ. Δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχή στην αλήθεια. Έτσι, δεν... Απλά βοήθησε, η παρουσία του μέσα στην ομάδα ήταν πολύ θετική για όλους, έτσι. Αλλά η συμφωνία που είχε είναι για ένα μήνα, η οποία συμφωνία ολοκληρώνεται το Σάββατο, 3 Νοεμβρίου. Ναι. Δεν βλέπω να προκύπτει κάτι άλλο πλευράς ΠΑΟΚ πέρα από αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι από τον ΠΑΟΚ θα γίνει κουβέντα με τον Νόντα Παπαντονίου για να μείνει μέχρι το τέλος σεζόν. Ναι. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και δεν νομίζω να γίνει κιόλας μέχρι τώρα, οπότε... Ουσιαστικά μιλάμε για έναν, για μένα αρκετά χρήσιμο Έλληνα παίχτη, ο οποίος είναι ελεύθερος στην αγορά. Ο οποίος θέλει να μείνει και στη Θεσσαλονίκη, για διάφορους λόγους, οπότε το βλέπω αρκετά πιθανό. Ναι. Εφόσον και ο Άρης είναι κοντά στο οικονομικό κομμάτι, έτσι. Δηλαδή υπάρχει συμφωνία εκεί. Και νομίζω και ένας παίχτης που χρειάζεται στον Άρη, λόγω θέσης. Για μένα, φίλε, τέτοιοι παίχτες είναι χρήσιμοι σε όλες τις ομάδες. Ναι. Έτσι. Ο Νόντας είναι ένα παιδί που okay, μπορεί να μην έχει τρομερή ποιότητα, έτσι. Αλλά είναι ένας παίκτης που σε ομάδες που υπάρχουν διακριτή ρόλη και όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμος. Ναι. Δεν είναι το καλύτερο παιδί μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, ναι. Το ξέρουμε αυτό. Ναι. Ωραία. Αλλά κάνει ό,τι μπορεί με αυτά που διαθέτει για να κερδίσει η ομάδα του. Για μένα αυτό είναι τίμιο. Ναι. Έτσι. Και ο Παπαντονίου πέρσι έκανε την καλύτερη του χρονιά στην Α1. Με τον Ινίφε στο Λίμνου πρώην Φάρο Λάρισας. Έκανε πολύ καλή χρονιά πέρσι. Ναι. Με διψήφιο νομίζω πόντους, με καλό νούμερο σε θέση, θυμάμαι τώρα, δεν τα έχω μπροστά μου. Απλά τα έβλεπα όταν τον συμφώνησε ο ΠΑΟ. Από πλευράς ΠΑΟ σου λέω ότι δεν έχει γίνει, τουλάχιστον μέχρι τώρα και δεν νομίζω να γίνει κιόλας, κουβέντα για την παραμονή του, γιατί ο ΠΑΟ έχει ακόμα και ένα ξενό πρέπει να διώξει. Έχει 7. Πλέον, από τη στιγμή που πέθανε και ο Τζαμάλ Τζόουνς. Συν τον Παπαντονίου 14, συν τον Τζόχλα που είναι να γυρίσει σε κάποια φάση 15. Πολύ πράγμα. Okay. Να έχεις επιλογές, γεμάτη σεζόν, χρειάζονται όλοι, αλλά δεν νομίζω ότι πάω και είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο για να έχει, ας πούμε, 15 παίχτες. Το πω έτσι, πολύ απλά. Ναι.
Τώρα, αν θα καταλήξει τον Άρη ο Νόντας, θα φανεί. Εντάξει. Καλά, μου φαίνεται ότι θα καταλήξει, από όσο έχω καταλάβει. Από τη στιγμή που δεν συνεχίσει και στον ΠΑΟΚ κιόλας, ναι. Εντάξει. Του αρέσει και η Θεσσαλονίκη. Και θα αρέσουν και τα κορίτσια της Θεσσαλονίκης, Νίκο Μοσχοβίτη. Ναι, κάθε Θεσσαλονίκη, κάποιος που έρχεται την ερωτεύεται. Εδώ άλλοι παίζανε μπάσκετ Σάββατο βράδυ και πήραν τα μάξια και σε 4 ώρες ήταν στη Θεσσαλονίκη. Για να βγουν. Έτσι. Έτσι, έχουν γίνει και τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Ναι, βέβαια, γίνανε πρόσφατα. Μάλιστα. Στις 24 Νοεμβρίου θα γίνει το ΠΑΟΚ Άρης. Ο Εσάκη ανακοίνωσε το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών. 24 Νοεμβρίου, ε. 24 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, ναι, Σάββατο. Σάββατο θα γίνει το σύγχρονο μα. Είμαστε στην Ελλάδα. Την εβδομάδα παίζει με τον Άρη. Ναι. Έχει να παίξει στη Λίμνο, στην Τενερίφη και μετά έχει να παίξει με τον Άρη. Ωραίο πρόγραμμα. Ναι, βέβαια. Τρομερό. Θα μπορεί να γίνει το παιχνίδι στη Θάσο, να πάει σε τρία νησιά μέσα σε, σε τέτοιο. Σε... Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε μέχρι τότε πώς θα είναι ο Άρης, γιατί και η ομάδα του Αγγέλου χθες κοντά στον Ολυμπιακό δεν τα πήγε καθόλου άσχημα, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα του Αγγέλου χθες, άμα είχε ένα γεμάτο γήπεδο, θα το έκανε. Ναι, ήταν απογοητευτική εικόνα στο παλέ. Ήταν απογοητευτική εικόνα. Και για πρώτη φορά, νομίζω, ο Άρης φέτος, το συζητούσα και με τον Γιάννη χθες την ώρα του παιχνιδιού, είχε τον παίχτη που πρέπει να έχει για να τον κουβαλάει σκοράρισμα. Και αυτό ήταν ο Τζόουνς. Με την εμφάνιση που έκανε. Ναι, εντάξει, με τους 25 βόλτες. Για να φτάσει να διεκδικήσει και να κερδίσει ένα τέτοιο παιχνίδι απέναντι σε τέτοια ομάδα, σημαίνει ότι εσύ θα πρέπει να έχεις κάποιους που θα βάζουν τα πάντα. Ναι. Και οι άλλοι κάπως θα είναι σε κακή μέρα. Ο Ολυμπιακός προφανώς, επειδή είχε και το παιχνίδι της Πέμπτης με CSKA, στο πρώτο επίπεδο ήταν μπροστά 15-16 πόντους, νομίζω ότι το μάτς τελείωσε. Ναι. Αλλά έλα που ήρθε ο Τζόνς και τα βάζει όλα και το μάτς πεζόταν στο τέλος. Κατάλαβες. Το λάκι. Και ο Ολυμπιακός έχει Τετάρτη ταξίδι στη Μόσχα και Πέμπτη παιχνίδι με CSKA. Και εγώ, άμα ήμουν Ολυμπιακό και έρθει 15-16 πόντους, από εκεί και μετά θα πήγαινα λίγο πιο χαλαρά. Και θα σκεφτόμουν τη CSKA, γιατί ουσιαστικά αυτό έγινε. Αλλά δεν κατάφερα να το εκμεταλλευτεί στις λεπτομέρειες, κατάλαβες, για να πάρει μια μεγάλη νίκη. Που νομίζω αν είχε γεμάτο παλέ, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει, θα το έπαιρνε. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα την έπαιρνε. Απλά πιστεύω. Έτσι όπως ήταν η εικόνα χθες στο τέλος. Η εικόνα χθες στο Αλεξάνδριο με την προσέλευση του κόσμου. Εντάξει, δεν είχε πάρα πολύ. Χίλιους κάτι που δεν ήταν πολύ. Τέλος πάντων, εντάξει. Ωραία, συνάδελφε. Λέω, αν ο Άρης πάρει και τον Παπαντονίου, εγώ νομίζω ότι τον Άρη τον μπερδεύει λίγο αυτή η παρουσία του στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι του κάνει κακό. Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι. Έτσι. Αλλά τώρα παίζει στη Σόφια αύριο. Αύριο, 7 η ώρα. Τη Λεύσκη. Ταξίδι σήμερα. Σωστά. Έχει, ναι. Okay, κοντινό μεν. Εντάξει, δεν έχει να πάρει 5 αεροπλάνα για να πας. Ναι. Ταξίδι. Παιχνίδι. Ταξίδι πίσω. Σάββατο παιχνίδι στη Ρόδο με τον Κολοσσό. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή τρία παιχνίδια μέσα σε 5 μέρες και ταξίδι ανάμεσα. Και δεν έχει και το βάθος για τέτοια... Δεν έχει και το βάθος και επίσης ο Κολοσσός θα προετοιμάζεται μία εβδομάδα, θα κάτσει, θα σε δει στο βίντεο, θα σε αναλύσει, θα σε ξανααναλύσει, θα δουλέψει πάνω σε 5 πράγματα. Έτσι. Και στην έδρα του φυσικά είναι αρκετά πιο δυνατός. Γι' αυτό λέω ότι νομίζω ότι η Ευρώπη πιο πολύ κακό του κάνει, παρακαλώ. Ήταν όμως ένα αγκαίο κακό η Ευρώπη φέτος για τον Άρη. Επίσης μπορεί να φύγει και στην πορεία να φτάσει και πολύ μακριά. Η διοργάνωση που παίζει δεν είναι καμία τελεδιοργάνωση. Έτσι. Ναι. Έχει τίποτα σούπερ ομάδες. Τώρα. Μετά που έφυγαν δύο και κάτι ομάδες από το Champions League, κάτι γίνεται. Okay. Εκεί μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και από τη στιγμή που... Πέρσι πήρε το Champions League, φίλε. Τώρα τι να λέμε. Κοίτα, σε επίπεδο FIBA είναι το αντίστοιχο Europa League. Αυτό. Εντάξει. Γιατί είναι υποτίθεται το Basketball Champions League και το Europa League. Αλλά ναι, σε σύνολο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων είναι η τέταρτη τάξη. Ναι, okay. Μετά από Ευρωλίγκα. Εγώ λέω για την οικονομία της ομάδας και τις προετοιμασίες και όλα αυτά, νομίζω ότι τις κάνει λίγο κακό. Και επειδή ο Άρης τώρα, να είδες, έχασε ας πούμε τον Πανιόνιο, δηλαδή αυτή ήταν που τον κρατάει πίσω. Αν δεν είχε το ταξίδι. Τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, έχασε και από τον... Ποιον άλλον έχασε, ρε. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, καλά λέω, ναι. Αν δεν είχε το ταξίδι, πιστεύω, στην Ουκρανία, θα ήταν και πιο ξεκούραστος. Και θα ήταν και μπροστά του εκείνο το παιχνίδι, αλλά... Ναι, αλλά δες τώρα, του έρχονται δύο παιχνίδια μπροστά του στην Ελλάδα, με τον Κολοσσό και το Περιστέρι, εντός το Περιστέρι, που είναι δύσκολα. Ναι. Ανάμεσα έχει ευρωπαϊκά, καταλαβες. Ναι. Και τώρα είσαι στο 1-3, έχεις χάσει και τον Πανιόνιο και έχεις, ρε παιδί μου, ζόρι από πάνω σου. Γι' αυτό σου λέω για την Ευρώπη και δεν ξέρω κατά πόσο του κάνει καλό. Τέλος πάντων. Οκ, εντάξει, αυτά. Θα φανεί. Συνάδελφε, σε αφήνω ξεκουραστείς. Θα τα πούμε αύριο από κοντά. Βεβαίως. Θα είσαι εδώ, θα είμαι και εγώ εδώ, τελειώσω το Βικελίδης γρήγορα.
5 και 4 έχει παιχνίδι κυπέλου, Νίκο μου. Άρη Σαΐδη των Σπάτων του Σούλη Παπαδόπουλου. Στον ίδιο όμιλο, έχεις δίκιο, ναι. Ναι, 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 είμαστε, είμαστε στον ίδιο όμιλο, συνάδελφα, αλλά εσύ δεν παίζεις, παίζεις 14 του Νοέμβρη. Ναι, ναι. Τι να κάνω ρε φίλε, αφού έπαιζα Δευτέρα τέτοιο. Έπαιζα Δευτέρα. Λες και δεν μπορούσα να τα προσαρμόσουν για να γίνει και το κυπέλλο. Τον είδες πάλι, είδες πάλι ποιότητα που λέγαμε τα 1,2 τι κάνουνε. Είπα ρε φίλε, αυτά τα 1,2 σε έχουν στην κορυφή. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Μια προσπίση έκανε και ο Κολοβέτσος 100.000 βρέθηκε στη 4. Πριν Γιώβιτς. Έτσι είναι ρε φίλε. Έτσι. Ωραία Νίκο, θα τα πούμε αύριο, να είσαι καλά. Καλό σας βράδυ κύριε. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Μοσχοβίτη και το ρεπορτάζ του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Συζητήσαμε και λίγο για Άρη. Συζητήσαμε και λίγο για Νόντα Παπαντονίου, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στο Αλεξάνδριο και στον μπασκετικό Άρη. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η Στοίχημαν και το στοίχημαν.gr. Το παιχνίδι γίνεται πιο γρήγορο, πιο άμεσο και πιο απαιτητικό. Το παιχνίδι στο στοίχημαν.gr γίνεται καλύτερο με συναλλαγές μέσω web banking, άμεσα και εύκολα χωρίς χρέωση. Και από μόλις 1 ευρώ κατεβάζετε εφαρμογή του στοίχημα στο κινητό σας, παίζετε και πάτε ταμείο. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά από τις 10. Ο Σμπαλαντέρος, ο Λαμπαουτάρης αύριο δεν θα έχει, γιατί εκείνη την ώρα δεν ξέρω τα παιχνίδια κυπέλου Άρης, Αήτος, Πάτων και Ηρακλής Ατρόμητος, για τα οποία θα ενημερώνεστε φυσικά ζωντανά μέσα το Λίμπερ 107,4. Τα λέμε λοιπόν και πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.